πολύ, γιατί την Αγγελική Λάβρη την ξέρω πάρα πολλά χρόνια και από τότε που συναντηθήκαμε τελευταία φορά, αυτό λέω, κάναμε τρία παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Αγγελικούλα, πώς είναι όλη αυτή η εποχή, όλη αυτή η διαδρομή για σένα? Συζητούσαμε τώρα πώς σκέφτεσαι να επιστρέψεις στη δουλειά και σου φαίνεται βουνό. Ναι. Πώς έχουν περάσει αυτά τα 4,5 χρόνια? Υπέροχα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα άλλο η μητρότητα. Δηλαδή, είναι ένα μοναδικό κομμάτι που δεν μπορείς να το εξηγήσεις κιόλας. Δηλαδή, απλά το βιώνεις, το ζεις. Ήσουν συνειδητοποιημένη για αυτό που έρχεται ή απλά το άφησες και το έζησες όπως? Όχι, έκανα αυτό που ένιωθα. Ήθελα να είμαι μαζί της 24 ώρες το 24ωρο. Εντάξει, άλλοι μου λέγανε ότι δεν είναι και το πιο σωστό, αλλά... Αφού έτσι ένιωθα. Ο άντρας σου που είναι και στη δουλειά, ήταν και σκηνοθέτης στο Παραπέντε, τώρα είναι στο Σόι και ναι, ξέρει δουλειά. Σε παρακινούσε ότι η Αγγελική, εντάξει, πέρασαν δύο χρόνια, γίνανε σιγά σιγά στη δουλειά ή απολάμβανε που σας? Δεν έπαιρνε θέμα, ναι, και επειδή σαν ανθρώπους, δηλαδή τη μαμά μου, δεν είχαμε. Χάσαμε τη μαμά του πριν δύο χρόνια, δηλαδή γίνανε και τέτοια πράγματα. Εντάξει, είναι σημαντικό να έχεις δικούς σου ανθρώπους για το παιδί. Σωστό. Και δεν ήθελα από τόσο μικρή να την αφήσω με κάποια γυναίκα, με τίποτα δηλαδή, εγκεφαλικό θα πάθαινα, οπότε... Σε αυτά τα 4,5 χρόνια που ήσουν τόσο κοντά στο παιδί και τόσο κολλημένη στο παιδί, ένιωσες λίγο και να πνίγεσαι, δηλαδή να πεις μου έχει λείψει να πάω για ένα καφέ με μια φίλη μου, να κάτσω να κοιτάξω το ταβάνι, να μην αυτό ή... Αυτό που λέμε και λίγο σαν επιλόχιο κατάθλιψη. Όχι, όχι, όχι. Δεν πέρασα ποτέ, νομίζω. Έρωτα με την κόρη μου από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, ναι. Ποτέ. Η σχέση σου με τον Αντώνη πέρασε σε άλλο επίπεδο? Γιατί σίγουρα το πάθος που υπάρχει όταν δεν υπάρχει ένα παιδί, πια υπάρχει ένα παιδί, είναι άλλες προτεραιότητες, ξυπνάς. Θέλω να μου πεις εσύ που έχεις δει όπως είναι μετά από δύο παιδιά, μετά από ένα. Δύσκολα. Πιο δηλαδή, δύσκολα από ό,τι όχι, είναι. Πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου. Δεν βγαίνει αυθόρμητα όπως έβγαινε. Γιατί αυθόρμητα βγαίνει το κλάμα του παιδιού, ξύπνησα ναι, 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 που είναι τα παιδιά. Έρχομαι το βράδυ στο κρεβάτι. Εντάξει, ξαφνικά αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο. Ναι, κανονικά. Πώς και δεν έκανες και ένα δεύτερο μωράκι, μιας και ήσουν τόσο συνειδητοποιημένη μανούλα? Άλλη ερώτηση. Όχι, εντάξει, δεν το έχω αποκλείσει. Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή, δεν ξέρω. Ήταν τόσο έντονο με την ευτυχία που κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου, έφυγε. Mm-hmm. Θα δούμε. Πες μου τώρα που ετοιμάζεις να κάνεις comeback στη δουλειά δυναμικό. Πώς είναι το να αφήνεις την ευτυχία και λίγο στο σπίτι? Εντάξει, τώρα πια θα σου πω. Επειδή κάνω την Αλίκη στη χώρα των γευμάτων στο θέατρο Άνεσης, ναι, που είναι παιδικό. Οπότε λοιπόν εκεί μπορώ να την παίρνω μαζί μου και είναι ένας από τους λόγους που αποφάσισα να το κάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το βιώνω μαζί της και να είμαστε, να είναι στο θέατρο. Την πήρα... Καταλαβαίνει όμως ότι δεν πρέπει να ανέβει στη σκηνή. Δηλαδή, όχι, ανεβαίνει στη σκηνή στη Ματίνα και την κατεβάζουμε. Βέβαια, την ανεβάσαμε κάποια στιγμή γιατί ανεβάζουμε κάποια παιδάκια να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Ναι. Δεν κατέβαινε, εντάξει. Εγώ δηλαδή φοβάμαι ότι αν έρθουν εδώ οι κόρες μου να δουν live την εκπομπή. Θα μπουν μέσα. Δεν καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να φανούν στην κάμερα. Θα λένε μαμά, έλα εδώ, γιατί δεν είσαι μαζί μας. Και μου είπε και ένα ωραίο η ευτυχία. Κάναμε πρόβα, ήταν κάτω, μου λέει μαμά, άμα χρειαστώ κάτι, πώς θα σε φωνάξω, μαμά ή Αλίκη? Λέω εντάξει. Ήταν γλυκούλη μου, ναι. Καταλαβαίνει όμως ότι είναι ο ρόλος. Μπράβο, μαμά. Ναι, ναι, γιατί κάνω πρόβες σπίτι. Μου λέει τώρα μην κάνεις ρόλο, μην παίζεις. Μίλα μου κανονικά. Έχει πολύ πλάκα. Καρδούλα μου. Το ότι απήχες από τη δημοσιότητα αυτά τα 5 χρόνια από το Παραπέντε και μέχρι τώρα που έχεις να μιλήσεις για κάποιες δουλειές, ήταν κάτι που το αποφάσισες επί τούτου ή απλά ένιωθες ότι τι να βγω να πω? Δεν μου έλεγε τίποτα. Δηλαδή, ναι, τι να βγω να πω. Πέρασα και λίγο δύσκολα γιατί κάποια στιγμή είχα πάει κάπου με τη μικρή που ήταν μηνών και κάποια στιγμή είδα φωτογραφία της μικρής δημοσιευμένη και λέω από τότε δεν ξαναπάτησα πουθενά. Δηλαδή το θεώρησα, ξέρεις, δεν έκανα αυτό το κλασικό που κάνουν όλοι, έχεις και ναι, σύζυγο δικηγόρο. Ναι, οπότε, ξέρεις, να στείλεις ένα εξώδικο. Ναι, ναι, δεν το έκανα και απλώς νομίζω ότι ξέρεις που υπάρχουν κάμερες, οπότε αν θες να το αποφύγεις, το αποφεύγεις. Με κάποιο τρόπο. Ναι, και έτσι πήγε ναι, στο επιλογή. Άλλο άκρο. Πήγα στο... Είμαι άνθρωπος των άκρων γενικώς. Αν σκεφτείς ότι ξαφνικά από εκεί που ήμουν με την ευτυχία 24ωρο, τώρα κάνω δύο δουλειές. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει, έτσι πρέπει. Να σου πω, μια και λες και για τη δεύτερη δουλειά. Έχουμε τις Γοργόνες και τις Μάγκες από 10 Νοεμβρίου στο θέατρο Broadway.
Συζητήθηκε πολύ η συγκίνηση της Μαρίας. Θες να πεις κάτι για όλο αυτό? Γιατί την είδα την Μαρία την Κορινθίου λίγο. Μπορώ να σου πω ότι εγώ είχα χαρτομάντιλα Frozen και της έδωσα. Και εντάξει, αυτό μπορώ να σου πω. Ότι άλλο. Θεωρείς ότι ήταν άδικο που κάποιοι είπαν ότι. Δεν έχω δει, δεν έχω προλάβει να δω τίποτα. Σχολίασαν κάποιοι ότι δεν ήταν ένα αληθινό κλάμα, ότι καλά, γιατί ας πούμε μπαίνει σε μια διαδικασία. Να κατάλαβες γιατί όλο αυτόν τον καιρό ήθελα να. Δεν, όλο αυτό μου είναι. Μ' αρέσει, αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Μ' αρέσει να είμαι στο θέατρο, να παίζω. Αυτό, να παίζω θέλω. Όλο το άλλο το μου. Το άλλο είναι... που έρχεται μετά με τις ναι, ναι, ναι. Τις κουβέντες, δεν το έχω και πολύ. Ναι, δεν το έχω και πολύ, νομίζω. Και ούτε όταν ήμουν στο παραπέντε, πάλι προσπαθούσα να κρατήσω μια ισορροπία. Εσύ με ξέρεις από τότε. Σε οπότε... ξέρω από τότε. Ναι. Εκείνο το παρεάκι του παραπέντε σου λείπει. Αυτή η ανεμελιά που έτσι περνάγατε πολύ ωραία, κάνατε τα τρελά σας, διακοπές σκηνές. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αυτό αν μου πεις ένα πράγμα που μου λείπει είναι αυτό. Τα ταξίδια μας, κάναμε υπέροχα ταξίδια. Εντάξει, τώρα έχουν αλλάξει λίγο και τα δεδομένα, οπότε θα μπορούσα να κάνω με τη μικρή και να κάνουμε, αλλά όπως έχουν γίνει τα πράγματα, το σκέφτομαι με τα αεροπλάνα λίγο. Α, έχεις αποκτήσει τέτοιες φοβίες. Όχι, φοβίες δεν έχω, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα, ας πούμε, λες, θα πάρω τη μικρή να πάω στο Παρίσι. Ναι. Πας πιο δύσκολα. Καλά, εννοείται, σε σχέση αυτό. Με όταν είσαι έχουν μόνος γίνει σου. Πολλά μαζεμένα. Με θα πάω στα ελληνικά νησιά, υπέροχα. Ναι. Με όπου πάω ή με το αμάξι και υπάρχει οδικό δίκτυο. Τέλεια. Με ποιον έχεις κρατήσει η πιο καλή επαφή? Θυμάμαι τον Μιχάλη, εντάξει, είστε και κουμπάρι. Ο Μιχάλης και ο Γιώργος είναι η νονή της μικρής. Είναι αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ ναι. Και 20 χρόνια, οπότε σωστό. Είναι οικογένεια για μένα. Και γενικώς είμαι πολύ πιστή στους ανθρώπους που είναι στη ζωή μου. Σου είχα όταν κάποιος μπει στη ζωή μου δηλαδή, δύσκολα θα βγει. Ναι, πολύ γιατί δύσκολα. Τον έχεις επιλέξει με δύσκολα. Σου είπα ότι ο Γιώργος ο Μιχάλης, ρε εσύ Αγγελική, τώρα που έγινες μάνα, όλο φοβίες, ας πούμε... Όχι φοβίες, εντάξει, καλά είμαι. Δεν όχι ρε παιδί μου. Μόνο αυτό με τα ταξίδια ρε παιδί μου, θα ήθελα, παίρναμε τα αεροπλάνα και πηγαίναμε. Όχι, παντού. Να σου γκρινιάξουν, δεν βγαίνεις πια μαζί μας, δεν μιλάμε συνέχεια. Για τα προσωπικά μας, για τα αυτά μας, αυτά που κάναμε. Έχεις γίνει πια, μιλάς για το αν κάνει το παιδί, αν έφαγε καλά, αν κοιμήθηκε αυτό, αν ξύπνησε, σου κάνουν παράπονα οι φίλοι που δεν έχουν αλλάξει ναι, φάση όχι ζωής. Όλοι, ναι, ναι, ναι. Γιατί τους είναι δύσκολο αυτό, τώρα δεν μπορείς να το... Μου λένε αμάν, πια κι άλλες γίνανε μάνες, εσύ κάνεις... Εντάξει. Μα είναι το κλασικό. Εμείς ως χαζομαμάδες δείξαμε μία το παιδί της την άλλη. Αυτά είπαμε, τι κάνει εκείνο το... Δηλαδή, είναι λίγο είσαι σε μία άλλη φάση ζωής. Ναι. Α, ναι, κάποια στιγμή διαβάσαμε ότι ήθελες να ασχοληθείς με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό ίσχυε ή ήταν παραφιλολογία? Θα σου πω. Κάποια στιγμή με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε σε βάλαμε και λέω ορίστε. Ναι. Εντάξει, προσπάθησα να τους βοηθήσω πολύ λίγο και μετά... Ξαφνικά βγήκες και υποψήφια δήμαρχος, έτσι. Λοιπόν, στην Αλίκη, στη χώρα των γευμάτων, τι κάνεις για να μας μαγειρέψεις κιόλας σήμερα, δεν είσαι έτσι? Θα σας μαγειρέψω, ωραία. Στην Αλίκη μαγειρεύω την άγρια φύση, εδώ τι θα κάνω, θα κάνω. Κάτι με γαϊδουράγκα, θα παρόμοιο. Α, οκ. Ναι. Εντάξει. Είναι γενικό... μια υπέροχη παράσταση, πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Είναι και για τις ηλικίες μας, 3-4. Ναι, ναι, από εκεί και πάνω, δηλαδή για πιο μωρά, οπότε θα έρθετε να είστε καλεσμένοι. Θα σου ανεβάζω και τις δικές μου πάνω. Ναι, θα τα ανεβάσω λοιπόν. Ναι, 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 τέλεια. Να σου πω, εξελίχθηκες ως νοικοκυρά λόγω του ότι έγινες μανούλα. Δηλαδή, ήσουν ούτως ή άλλως το να μαγειρέψεις, να κάνεις ότι δουλειές. Μαγειρεύω καλά. Αυτό το έχω. Το λένε οι φίλοι μου. Οπότε, ναι, ναι τώρα πια απλώς δεν μαγειρεύω συχνά. Εκτός από αυτή την περίοδο των προβών που έχει πέσει πολύ έτοιμο, Χριστέ μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Είναι καλύτερες οικογένειες. Ναι, ναι. Μόλις, μόλις ξεκινήσουμε, θα ξαναρχίσουμε το μαγειρευτό. Ισορροπήσουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε να διαφημίσεις. Όχι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να μαγειρέψουμε. Ωραία. Τέλεια.